τα φαινόμενα, τα άσχημα με τις φωτιές, τη Μαρφίν και με οτιδήποτε άλλο. Δεν έχουμε καμία σχέση με αυτά τα πράγματα. Εμείς είμαστε υπέρ των ειρηνικών διαδηλώσεων. Ναι, αλλά παίρνετε πάντοτε μια άλλη πλευρά. Εγώ άκουσα και τον πρώην Πρωθυπουργό. Περιμένετε χθες να ακούσετε την απάντηση. Να λέει για Γάζα. Περιμένετε να ακούσετε την απάντηση. Πολύ σωστά το είπε ο Πρωθυπουργός χθες. Εμείς είμαστε υπέρ των ειρηνικών διαδηλώσεων. Βεβαίως και να συζητήσουμε και να δούμε το τι θα έχει το νομοσχέδιο. Mm-hmm. Διότι έχουμε πονηρευτεί πλέον κι εμείς. Άλλα έλεγαν προεκλογικά και άλλα λέγαν και άλλα φέρουν στη Βουλή. Mm-hmm. Περιμένουμε να δούμε ακριβώς τι θα πει το νομοσχέδιο. Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα, βεβαίως και να μπουν κανόνες, αλλά σε καμία περίπτωση περιορισμός των κοινωνικών διαμαρτυριών, διότι με την πολιτική της κυβέρνησης βλέπουμε αυτά να εξελίσσονται και εμείς θα είμαστε εκεί και μέσα στη Βουλή και έξω από τη Βουλή να υπερασπιστούμε και να δώσουμε μάχη για αυτά τα δικαιώματα. Εγώ είδα χθες το ΣΥΡΙΖΑ να καταδικάζει την αστυνομία, κύριε Αλεξιάδη. Όπου και επειδή έριξε χημικά. Να απαντήσω όμως γι' αυτό. Να κάνετε εσείς επιχειρησιακή κρίση. Ως μη οφείλετε βέβαια. Η αστυνομία κάνει τη δουλειά της. Καταλαβαίνω την πολιτική σας θέση, αλλά εγώ να πω ότι δεν είναι θέμα θέσης. Όχι, είναι θέμα πραγματικότητας. Πολιτική θέση παίρνετε όταν κάνετε κριτική στο ΣΥΡΙΖΑ και καλά κάνετε. Ο καθένας έχει μια πολιτική άποψη, όπως έχουμε τη δική σας. Σε ό,τι αφορά όμως στο συγκεκριμένο, εμείς σεβόμαστε και τιμούμε το ρόλο της αστυνομίας. Και έχουμε στηρίξει τους αστυνομικούς και με κοινοβουλευτικές και με άλλες παρεμβάσεις. Σε καμιά περίπτωση όμως δεν θα δεχθούμε τα φαινόμενα αστυνομοκρατίας και αυθαιρεσίας που βλέπουμε τους τελευταίους μήνες. Υπάρχει αστυνομοκρατία τώρα και αυθαιρεσία. Δεν είναι ένα φαινόμενο. Πού τα είδατε αυτά? Δεν τα είδατε τα φαινόμενα. Αστυνομοκρατία δεν είδατε... μισό και αυθαιρεσία. Μισό λεπτό. Το να έχουμε ένα-δύο περιστατικά. Αφήστε να απαντήσω όμως. Κάποια περιστατικά που έχουν ενεργήσει κακώς αστυνομικοί, τα έχουμε. Δεν το είπατε την άποψή σας. Να πω και εγώ τη δική μου. Αστυνομοκρατία είναι όταν έχουμε αυτά τα φαινόμενα. Μάλιστα. Με τα ξεγυμνώματα στο κέντρο της Αθήνας, απαράδεκτες εικόνες. Με τις σεξιστικές επιθέσεις ορισμένων αστυνομικών σε διαδηλωτές ή σε άλλους πολίτες, με αυτά τα φαινόμενα να εισβάλλουν σε σπίτι και αντί να έχουμε κατάργηση του πανεπιστημιακού ασύλου, να έχουμε κατάργηση του ασύλου του σπιτιού, με όλα αυτά τα οποία γίνονται... Με τον εισαγγελέα παρόντα βέβαια. Όχι, δεν ήταν παρόν ο εισαγγελέας. Μα οι άνθρωποι τα είπαν, παρόν. Περιμένετε. Ο εισαγγελέας δεν είχε δώσει εντολή για να μπουν σε σπίτι. Και ο εισαγγελέας δεν είδα στην ταράτσα την ώρα που γινόταν οι απαράδεκτες εικόνες. Όπως επίσης και τα απαράδεκτα που είδαμε το βίντεο, με το να υπάρχει βασανισμός έξω από αστυνομικό τμήμα ατόμου σε αμαξίδιο. Και περιμένω αυτούς οι οποίοι φωνάζαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα, την περίοδο των ευρωεκλογών, για το υπεράσπιση δικαιωμάτων ατόμων με ειδικές ανάγκες, τι θα πούνε για αυτές τις εικόνες. Υπάρχει αυθαιρεσία και αστυνομοκρατία. Αυτά δεν θα τα δεχτούμε. Ελέγχονται όλα αυτά τα περιστατικά που είπατε. Βεβαίως έχουν πάρει τον δρόμο τους. Βεβαίως και όπως πρέπει δηλαδή να γίνει. Και υπάρχει αντίστοιχη επιτροπή με τον κύριο Αλεβιζάτο. Ακριβώς. Που έχει στείλει επιστολή και δυστυχώς υπάρχει υπουργός της κυβέρνησης που λέει τι θέλουμε την επιτροπή, όλα είναι τέλεια, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ναι. Εμείς στηρίζουμε την αστυνομία στο έργο επιβολής του νόμου και της τάξης σε εισαγωγικά εκεί που πρέπει. Όχι όμως αυτό να μεταβληθεί σε μια διαδικασία αντιδημοκρατική, η οποία θα στερεί πολιτικά δικαιώματα. Εκεί είμαστε κάθετα αντίθετοι. Ναι, αλλά να μην δίνετε και άλοθη σε όλους αυτούς τους μπαχαλάκηδες. Με τον πολιτικό σας λόγο. Πού το είδατε το άλοθη? Σε καμία περίπτωση. Πήρα εγώ ο ίδιος αυτά που είπα, απόσταση. Ναι. Καμία σχέση με βία φαινόμενα. Εμείς είμαστε κατά της βίας. Αλλά είδα το ΣΥΡΙΖΑ να λέει γιατί η αστυνομία ρίξε χημικά. Δηλαδή, τι θέλατε να ρίξει ροδοπέταλα? Με συγχωρείτε. Τι να ρίξει η αστυνομία, κύριε Αλεξιάδη? Σε ένα χώρο που υπάρχουν πολίτες, που υπάρχουν μικρά παιδιά, που υπάρχουν γυναικόπαιδα, ρίχνει αστυνομία χημικά. Πρέπει κάποια στιγμή... Μα δεν βρήκατε ένα λόγο να επικρίνετε τους καταστροφείς? Πώς δεν... Πρώτα απ' όλα έπρεπε να πείτε για τους καταστροφείς. Βεβαίως και... και μετά βεβαίως πείτε και την κριτική και σας. Επικρίνουμε και καταδικάζουμε όποια φαινόμενα βίας. Σας θυμίζω ότι τα ίδια τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ ήταν στόχος επιθέσεων, σπασμένο γυαλιών. Και το Πασό κάθε δευτερόλεπτο. Εγώ σας θυμίζω, κύριε Αλεξιάδη, ότι όταν μπήκανε στον προάγριο χώρο της Βουλής, ο πρόεδρος της Βουλής τους έστειλε. Δεν γίνεται έτσι κουβέντα σήμερα, με... μέρα που είναι λίγο να χαλαρώσουμε, να τα πούμε κανονικά. Σε ό,τι αφορά λοιπόν το συγκεκριμένο, εμείς καταδικάζουμε κάθε φαινόμενο βίας. Μάλιστα. Σε καμία περίπτωση δεν δίνουμε άλοθη σε τέτοιες συμπεριφορές. Άλλο πράγμα αυτό και άλλο πράγμα η βία που εξασκούν συγκεκριμένα αστυνομικά όργανα. Και είναι ευθύνη των ίδιων των αστυνομικών και των συγκαλυστικών των οργάνων κάτι, το να λέτε, απομονώσουν αυτά τα φαινόμενα. Εγώ σας βλέπω ότι είστε κάθετος και σωστά το λέτε. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν αν η αστυνομία έχει μπαχαλάκιδες στο εσωτερικό της. Η αστυνομία έχει δυστυχώς, όπως έχει αποδειχθεί στο εσωτερικό της, άτομα τα οποία δεν είναι
του νόμου και της τάξης. Είναι της ανομίας και της αταξίας. Και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει ανθρώπους βεβαίως, οι οποίοι επικροτούν τους μπαχαλάκηδες και τους στηρίζουν και τους υπερασπίζονται δημόσια, κύριε Αλεξιάδη. Ας κάνουμε κουβέντα πολιτισμένη σήμερα μέρα που είναι. Πολιτισμένη κουβέντα κάνουμε, σας ρωτώ. Να ολοκληρώσω. Εσείς μπορεί να μην το κάνετε συζητήσουμε έτσι. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν υποστηρίζει σε καμία περίπτωση. Λέτε ότι έχει ανθρώπους η αστυνομία που είναι της ανομίας. Μα όταν έρχεται ο αστυνομικός, ο οποίος δικαιολογείται να ασκήσει βία μόνο σε δύο περιπτώσεις. Mm-hmm. Όταν απειλείται η ζωή του και mm-hmm. ανάλογη της απειλής της ζωής του, δεν πάνε να του πετάνε ένα μπουκάλι νερό πλαστικό και να βγάζει πιστόλι και να πυροβολεί. Mm-hmm. Μόνο σε αυτή την περίπτωση και σε την περίπτωση που κάποιος αντιστέκεται σε περίπτωση σύλληψης. Σε αυτές τις περιπτώσεις μόνο μπορεί να ασκήσει βία. Mm-hmm. Όταν βλέπουμε λοιπόν αποδεδειγμένα αστυνομικοί, ορισμένοι, όχι όλοι, ευτυχώς, mm-hmm. δεν είναι γενικευμένη κριτική, να συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο, αυτό δεν θυμίζει νόμο και τάξη. Είναι η άλλη πλευρά των μπαχαλάκηδων. Mm-hmm. Είναι το αντιστραμμένο είδωλο στον καθρέφτη. Αυτό που λέτε. Και ορισμένοι. Λέτε τους αστυνομικούς επιδιώκουν... μπαχαλάκηδες. Εσείς το λέτε αυτό, εγώ δεν αυτό το λέω. Αυτό λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί ότι οι αστυνομικοί είναι μπαχαλάκηδες. Δεν γίνεται έτσι. Μα έτσι είναι. Δεν γίνεται έτσι. Ορισμένοι από την αστυνομία καταλαβαίνω ότι θέλουν να δημιουργηθεί αυτή η ένταση για να υπάρχει το άσπρο και το μαύρο. Εμείς θεωρούμε ότι αυτό είναι λάθος. Ναι, να επιβληθεί ο νόμος στη χώρα μας. Όχι όμως με αυτές τις εικόνες που βλέπουμε. Και μήπως όμως, κύριε Αλεξιάδη, αυτή η ρητορική κατά κάποιο τρόπο δεν είναι τα χέρια της αστυνομίας. Γιατί άκουσα πριν τον κύριο Πάκο, που είναι πρόεδρος των αστυνομικών που τον είχαμε εδώ, και λέει, το ρωτήσαμε γιατί δεν έκαναν συλλήψεις στο Μαρούσι. Και λέει, μέσα σε αυτό το κλίμα, αν κάναμε συλλήψεις και χρησιμοποιούσαμε έστω και την παραμικρή βία, ξέρετε τι θα γινόταν σήμερα, δεν έκαναμε, λέει, Χριστούγεννα. Σας αυτό, άκουσα λοιπόν, το πρωί να το λέτε. Την αστυνομία, σας κύριε άκουσα το πρωί να το λέτε. Και επειδή και εγώ ήμουν εκπρόσωπο. Εσείς θέλετε να συμβεί αυτό. Μισόλεπτο, να μπορεί η αστυνομία να ενεργήσει. Μισόλεπτο, επειδή φοβάται τι θα πει ο ΣΥΡΙΖΑ ή οποιοδήποτε. Και επειδή και εγώ ήμουν εκπρόσωπο εργαζομένων, πρέπει να προσέξουν οι εκπρόσωποι των αστυνομικών, ορισμένοι από αυτόν, στο τι λένε. Μάλιστα. Δηλαδή, θέλετε να μου πείτε ότι στο Μαρούσι ήταν πολιτική επιλογή να μην γίνουν συλλήψεις και όχι επιχειρησιακές επιλογές. Όταν ο εκπρόσωπο των αστυνομικών. Οι αστυνομικοί είναι πολίτες που ζουν ανάμεσά μας. Εδώ ακούστε τι γίνεται γύρω-γύρω. Βγαίνει και λέει ότι κάναμε επιλογή να μην κάνουμε συλλήψεις. Άλλο πράγμα είναι ότι δεν μπορέσαμε να κάνουμε συλλήψεις επειδή έβρεχε και γλίστραγε ο δρόμος. Είναι κάτι το οποίο ακούω. Και άλλο πράγμα να λέει ότι ήταν επιλογή μας να μην κάνουμε συλλήψεις, να τους αφήσουμε να φύγουν για πολιτικούς λόγους. Αυτό είναι απαράδεκτο. Και όποιος έδωσε αυτή την εντολή καλύπτει τους μπαχαλάκηδες και πρέπει να καταδικαστεί. Μάλιστα. Εγώ όμως θέλω να πω το εξής. Ελάτε για να μην σκύρει για να κοπούλ, τελευταία να φράση. Καλός είναι ο νόμος και η τάξη και είμαστε υπέρ. Όταν όμως έρχονται περίεργες διατάξεις στη Βουλή. Και ευνοούν φοροφυγάδες, λαθρέμπορους, οικονομικούς απατεώνες με μείωση χρόνων παραγραφής, με αποδένωση περιουσιακών στοιχείων, τα λέμε συνέχεια, αλλά δυστυχώς βλέπουμε πολλά μέσα μαζικής ενημέρωσης αυτά να μην τα παίζουν. Μάλιστα. Παίζουν άλλα θέματα νόμου και τάξης, τα ουσιαστικά ζητήματα αυτά δεν τα παίζουν. Κυρία